Οι απαντήσεις που πήρατε σας ικανοποιούν? Δεν θα μπορούσε πράγματι, κυρία Σπυράκη, να έχει δει κάποιον αξιωματούχο σε ένα καφέ και να έχει θελήσει να του πει, εντάξει, να του πει τη θέση του κόμματός της? Είναι δηλαδή κάτι το οποίο από την αρχή το θεωρείτε ψευδές, μισή αλήθεια? Τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ουσία του πράγματος παραμένει. Δηλαδή, ποια είναι η ουσία που προσθέτει, αν θέλετε, και αυτή η αποκάλυψη, άλλοι τη λένε σε εισαγωγικά, άλλοι χωρίς εισαγωγικά. Πάντως ότι κρατήθηκε κρυφή στο εσωτερικό, κρατήθηκε. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό όμως το οποίο είναι η βάση της κουβέντας που νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε με επιχειρήματα, είναι ότι εδώ φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία για εσωτερικούς λόγους, για μικροπολιτικούς λόγους, προσαρμόζει τη θέση της, το λέω πολύ ήπια, στα δεδομένα της εσωτερικής πολιτικής. Θα θυμίσω, για παράδειγμα, ότι στις 15 Γενάρη του 2018, μιλώντας στην Ελληνική Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δείξει μια θετική διάθεση για την επίτευξη της συμφωνίας. Τα πράγματα άλλαξαν μετά το συλλαλητήριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και άλλαξαν κάτω από την πίεση των εθνικιστικών και ακροδεξιών απόψεων που υπάρχουν μέσα στο κόμμα. Αυτή νομίζω ότι είναι η ουσία, και αυτή είναι η αλήθεια που, αν θέλετε, αυτή η πληροφορία προσθέτει σε αυτή την αλήθεια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μέσα από αυτό το δημοσίευμα που προέκυψε από αποκαλύψεις, βασίζονται σε έγγραφα και πρακτικά συνεδριάσεις της κυβέρνησης των Σκοπίων, έτσι, από εκεί, και των πολιτικών ηγεσιών, καθώς και του ΖΑΕΦ, έτσι λέει το ρεπορτάζ εδώ. Διάβασα χθες ένα tweet του κυρίου Κίρτσου, που λέει ότι ουσιαστικά τα επίμονα, λέει, δημοσιεύματα της ΦΑΣ δείχνουν ότι ορισμένοι στη Γερμανία θα ήθελαν τη Νέα Δημοκρατία στη γραμμή Τσίπρα για μακεδονικό. Αυτό όμως δεν αποκλείεται να συμβεί. Μήπως, λέω τώρα, προσπαθώντας εδώ να καταλάβω ακριβώς και το tweet του κυρίου Κίρτσου, επειδή το πράγμα φαίνεται με τις εξελίξεις τις πρόσφατες και το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα ότι θα πάρει χρόνο, μήπως τελικά όλο αυτό δεν συμβεί μέσα στη διάρκεια της δικιάς σας κυβέρνησης, και αν έχουμε εκλογές και στο σενάριο που γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι μία πίεση που ασκείται απ' έξω προς τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, βέβαια, αυτό το ερώτημα θα ήταν καλύτερα να το απευθύνουμε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να το σχολιάσετε. Δεν συνηθίζω να σχολιάζω του κυρίου Κίρτσου ή σχεδόν κανενός άλλου. Τη συλλογιστική. Με την έννοια όμως μας δίνει μια αφορμή για κουβέντα. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το ουσιαστικό. Και πρώτον, δεν είναι κρυφό ότι και η Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν καθαρή θέση, και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Καθαρή θέση υπέρ της συμφωνίας. Και άρα βρίσκεται στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να εξηγήσει πώς έχει φύγει ουσιαστικά από την εθνική θέση του 2008. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλα τα άλλα τα οποία προβάλλει, κατά τη γνώμη μου, είναι προσχηματικά. Μάλιστα, αν προσέξατε το τελευταίο διάστημα και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά, το θέμα της σύνθετης ονομασίας έναντι όλων δεν το σηκώνει. Ίσα-ίσα φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να το αποδέχεται αυτό. Μάλιστα, αυτό αποδεικνύεται ότι είναι μια επιτυχία της διαπραγμάτευσης που έκανε η κυβέρνηση και μέσα από αυτά τα ρεπορτάζ. Εκεί που επιμένει είναι στο θέμα της εθνικότητας παύλα υπηκότητας, που δεν έχει καταλάβει ακόμη, κατά τη γνώμη μου, τι ακριβώς γράφεται σε κάθε ταυτότητα, σε κάθε επίσημο έγγραφο, και πρέπει να το εξηγήσουμε κι άλλες φορές μάλλον, και στο θέμα της γλώσσας, η οποία, όπως και μέσα στη συμφωνία αναφέρεται και είναι δεδομένο αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση γι' αυτό, έχει δοθεί εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Σε λίγο. Έτσι. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Θα έχουμε κοντά μας στο πλατό το διευθυντή του Ανεξάρτητου του Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τον Σπύρο το Σιδέρη, και θα μιλήσουμε για το Σκοπιανό Μακεδονικό. Όπως θέλετε, πείτε το, ας μην τσακωθούμε σε αυτό. Βλέπω τσακώνονται σε όλες τις εκπομπές μέχρι να τελειώσει και η συμφωνία. Λοιπόν, ας εγώ λέω των σχέσεων το Σέρχιο με, μας, με, το, μας. Με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θες να ξεμακρύνεις. Αν θες να αλλάξουμε θέμα, πρώτα να ρωτήσουμε κάτι για τον κύριο Καμένο. Γιατί χθες είχε την κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Μαντά. Και φαίνεται τώρα εκεί πέρα ήταν φορτισμένο το κλίμα. Και ακούσαμε. Δεν ήμουν μέσα για να σας πω. Φαντάζομαι το παρακολουθήσετε. Ούτε εμείς ήμασταν μέσα, αλλά έχουμε το ρεπορτάζ. Και μάλιστα ο κύριος Καμένος αποκάλυψε, έτσι όπως παρακολουθήσαμε, λέει στον κύριο Παπαχριστόπουλο, δεν είσαι μόνο εσύ που διαφωνείς. Διαφωνεί, λέει, και η κυρία. Κόλλησα τώρα. Υπουργός Τουρισμού. Η κυρία Κουντουρά. Οπότε θέλω να πω ότι σε αυτή την πλειοψηφία που λέει ο κύριος Κοντζιάς ότι υπάρχει για να περάσει ανεξαρτήτως του τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, τελικά υπάρχουν, θεωρείται, και βουλευτές και στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων που θα έρθουν στη δική σας του πλευρά. Εγώ γνωρίζω τη δημόσια δήλωση του κυρίου Παπαχριστόπουλου και σταματάω εκεί. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι, ξέρετε, να, μέσα από έναν τρόπο κρυφό ή κάτω από το τραπέζι να συζητάμε αυτά τα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε, παρά τις όποιες πολύ αντίθετες απόψεις υπάρχουν και από τον κύριο Καμένο και από άλλα στελέχη μπορεί βουλευτές. Μπορεί να πείσει και ο κύριος Καμένος, όπως εκτίμησε εγώ αυτό θέλω να πω. Εγώ Παπάς εδώ στην Ερτένα. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής. Ότι από τη δική μας την πλευρά και επειδή πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτή η συμφωνία είναι μια καλή συμφωνία και για τα εθνικά μας συμφέροντα και για την ειρήνη και τη συνεργασία και την ανάπτυξη στα Βαλκάνια. Και πρέπει ένα-ένα σημείο ξανά και ξανά να το συζητήσουμε, να το δούμε κτλ. Αυτό το λέτε γιατί το πιστεύετε ή για να τον μαλακώσετε λίγο τον κυβερνητικό εταίρο. Το πω όπως το σκέφτομαι. Του κάνετε με τα γλυκά μάτια, έλα να μην φωνάζουμε κιόλας μέχρι να φτάσουμε εκεί που θα φτάσουμε. Ή αλήθεια πιστεύετε ότι ο Πάνος Καμένος μπορεί στο τέλος να ζυγίσει το τι είναι πιο σημαντικό για τη χώρα, να κρατήσει λίγο ακόμα η κυβέρνηση, να προχωρήσει αυτή η περίοδος μετά τα μνημόνια ή τέλος πάντων να πάρει όποια άλλη απόφαση. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα γλυκών ματιών. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος της μέρας, αυτό που μετράει είναι η δημόσια τοποθέτηση. Αλλά στο ενδιάμεσο αυτού του χρόνου, διότι πράγματι υπάρχει ένας χρόνος μπροστά μας έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και πιστεύω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης ΖΑΕΦ θα γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και οι διαβουλεύσεις για να φτάσει στη Βουλή και αν αυτό δεν πετύχει οι πρόωρες εκλογές, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίζουμε και προς την κοινωνία και προς τις πολιτικές δυνάμεις με ένα σταθερό και συστηματικό τρόπο να εξηγούμε και βεβαίως και προς τους ανέλικες στον κύριο Καμένο τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας. Καλά, δεν κάνει και καλό τώρα ο κύριος Καμένος που λέει θα ρίξω την κυβέρνηση. Δηλαδή να δεν νομίζω μας ακούνε και απ' έξω. Κοιτάξτε, προφανώς δεν κάνει καλό. Δεν το συζητάω αυτό, αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα έχει εκφράσει με ειλικρίνεια, θα έλεγα, και τοποθέτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και τη θέλησή του η κυβέρνηση αυτή να ολοκληρώσει πράγματα τα οποία πάμε τώρα προστά. Λίγο παρακάτω, γιατί υπάρχουν και άλλα πεδία με πολύ έντονο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι να προσθέσουμε κάτι σε αυτά που είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για το τι θα γίνει με τις συντάξεις. Δεν έχει και πολύ νόημα. Ο ίδιος δήλωσε διπλωματικά, θα το πω, ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος. Εγώ θα ρωτήσω λοιπόν το άλλο που έρχεται από την αντιπολίτευση και λέει στην κυβέρνηση. Εντάξει, ας πούμε ότι πετύχατε τώρα, λένε, και το θέμα των συντάξεων. Πώς θα μας πείσετε ότι αυτή η εποπτεία είναι και όχι επιτροπή, αφού λέτε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, θέλω να πω. Γιατί το συζητάμε ακόμα και το γράφετε και ως πρόθεσή σας και ως απόφαση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και δεν γράφετε μόνο το συγκεκριμένο. Ότι δηλαδή αποφασίζουμε ότι δεν θα προχωρήσουμε στις μειώσεις των συντάξεων. Γιατί το συζητάμε, λένε δηλαδή από την αντιπολίτευση με τους έξω ακόμα, αφού βγήκαμε από τα μνημόνια. Πολύ αντιμνημονιακοί μου φαίνονται, αλλά πέρα από αυτό, νομίζω δεν είναι μια σοβαρή συζήτηση αυτή. Καθόλου σοβαρή συζήτηση. Πρώτον, πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια και όλες οι διαδικασίες αυτές προβλέπονται από τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όλοι οι προϋπολογισμοί όλων των χωρών περιέχουν το σενάριο βάσης. Δεν είναι βασικό σενάριο, το διευκρινίζω αυτό. Είναι το σενάριο βάσης. Ναι. Αυτό που προκύπτει από τα δεδομένα. Ναι. Και όλες οι κυβερνήσεις σε όλους τους προϋπολογισμούς
λένε τι προτίθεται να κάνουν. Να. Θα ήταν εντελώς άστοχο. Δεν μπορώ να πω, μπορώ να πω και πιο βαριές λέξεις, αλλά χρησιμοποιώ την ήπια, να μην θέτει η κυβέρνηση αυτό που προτίθεται να κάνει. Και μάλιστα όταν έχει πετύχει τους στόχους της, όταν έχει δημοσιονομικό χώρο για να το κάνει, όταν. Περί αυτού πρόκειται. Άρα, τι θέλει ακριβώς η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, και το Κινάλ, το οποίο πάει σαν ουρά από πίσω, δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν, δεν μπορούν ακόμη να χωνέψουν, να το πω έτσι πιο λαϊκά, ότι αυτή η κυβέρνηση έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ευκολίες μπροστά μας. Έχουμε πολλά προβλήματα και δυσκολίες ακόμη, αλλά με ένα σταθερό και συστηματικό τρόπο, ο οποίος εκφράζεται πρακτικά. ΣΥΡΙΖΑ Νουδού Κινάλ υπό προϋποθέσεις, έτσι όπως το παρουσιάζει το Κινάλ. Εσείς τα βλέπατε. Κυρία Γεννηματά, εχθές. Είστε, ναι. Αδυνατό να καταλάβω τι λέει η κυρία Γεννηματά. Σας θυμίζω ότι λίγο πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος και τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, ζήτησε εκλογές για πρώτη φορά. Ο κ. Μητσοτάκης είπε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για χιλιοστή φορά. Δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω τι θέλει το Κινάλ. Αν καταλάβαινατε, θα βλέπατε μια συνύπαρξη σε αυτών των τριών. Το λέω, ξέρετε, ρητορικά αυτό. Εγώ το λέω λίγο πιο πρακτικά, επειδή το είπε πρόεδρος ενός κόμματος. Αν δηλαδή αυτό για σας είναι απαγορευτικό αυτή τη στιγμή, δηλαδή έτσι όπως το ακούτε το σχήμα. Εσείς συγκυβερνάτε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, δηλαδή έχετε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που λέμε. ΣΥΡΙΖΑ Νουδού Κινάλ θα το βλέπατε απαγορευτικό? Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε ριζικά διαφορετικές απόψεις με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ένα δεξιό συντηρητικό, ακραία νεοφιλελεύθερο κόμμα στο χώρο της ευρωπαϊκής δεξιάς που λοξοκοιτάει τον ορμπανισμό. Έτσι. Σε αυτό το ρεύμα προσπαθεί. Τέτοια στοιχεία δεν έχουν οι ΑΝΕΛ. Ακούστε. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα. Σε αυτό το κύμα προσπαθεί να ανέβει ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθώντας λίγο ντροπαλά, ας πούμε, να κρατήσει και κάποια φιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Να. Από εκεί και πέρα, το Κινάλ, αν θεωρεί ότι όρος για την επόμενη μέρα είναι η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, αν εξακολουθεί να το εννοεί αυτό με τους όρους που το θέτει, είναι προφανές ότι σε αυτές τις συνθήκες που μιλάμε σήμερα δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η πολιτική δεν έχει δυναμική, δεν έχει εξελίξεις. Άρα δεν μου ήρθε λίγο ο αέρας από το παράθυρο τώρα που ανοίξατε. Τώρα που άνοιξα το παράθυρο. Μα το παράθυρο είναι συνεχώς ανοιχτό για προοδευτικές συμφωνίες και αν θέλετε προοδευτικές πολιτικές και στην Ευρώπη που το κάνουμε πράξη σε αντίθεση με αυτό που κάνει το Κινάλ στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εσωτερικό της χώρας εφόσον υπάρξουν πολιτικές. Γιατί ακούτε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε ως πάγια θέση μας? Όχι. Άρα, κύριε Μαντά, κλείνοντας, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, μας το λένε από το κοντρόλ αρχισυντάκτης μας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για προώρες εκλογές. Δηλαδή, βλέπουμε τις εξελίξεις στο Σκοπιανό που παίρνουν το χρόνο τους, ή Μακεδονικό. Με τις συντάξεις φαίνεται ότι το θέμα θα κλείσει. Ξέρετε τι θα συμβεί και εδώ θα είμαστε. Με επιτυχία, όπως θα το θεωρήσω. Θα κάνω μία πρόβλεψη. Ναι. Θα συμβεί το εξής. Ναι. Κάθε τρεις και λίγο ο κύριος Μητσοτάκης θα ζητάει εκλογές και κάθε τρεις και λίγο θα διαψεύδεται. Το θέμα είναι εσείς αν βρίσκετε λόγο τώρα για να γίνουν εκλογές. Γιατί εσείς έχετε την τράπουλα στα χέρια σας, δεν την έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι σαν να παίζει με τη σκιά του τράπουλα. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι προφανέστατα, εμείς έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμη και θα φτάσουμε μέχρι συνταγματική στο συνταγματικό. Ο κύριος Χρήστος Μαντάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν κοντά μας. Να είστε καλά.